σκηνές οργής που είδαμε χθες στη σχολή Ευελπίδων, όπου μεταφέρθηκε ο καθομολογία δολοφόνος της Δώρας. Πλήθος κόσμου, δεν θέλω να μιλήσω για λιντσάρισμα, δεν θέλω να μιλήσω για αυτοδικία, γιατί σε μια ευνομούμενη πολιτεία πρέπει πάντα να υπάρχουν κανόνες και υπάρχει πάντα δικαιοσύνη. Όμως σίγουρα οι γονείς και ο κόσμος που βρέθηκε εκεί έβλεπαν έναν άνθρωπο που σκότωσε ένα 30χρονο κορίτσι για 5 ευρώ φαΐ. Θέλω να δούμε τα πλάνα, τα συγκλονιστικά πλάνα, και να το συζητήσουμε μετά. Ποιος είναι, αλήτη μου φάγε στο παιδί! Αλήτη! Ποιος είναι! Αλήτη! Αφήστε με! Αλήτη, τι είναι ως δολοφόνε! Το κράτος τον αράβει! Τις ευθύνες του! Θα σε σκόνουμε κομμάτια! Θα σε σκοτώσουμε! Πίσω! Ο αιματσαλεπής με το φτύσει! Με το φτύσει! Και ο αδελφός της Δώρας! Να το φτύσει! Είναι κράτος αυτό! Πριν 2 μήνες από φυλακή στήκε και έσπαξε την αδελφή μου! Ξαφτυλά! Πόνος, οργή και λέξεις πολύ λίγες να περιγράψουν όλα αυτά και αυτά που νιώθουν κυρίως οι γονείς. Κοιτάξτε, τώρα αναμενόμενο ήταν αυτό. Δηλαδή, τι, να μην πάει εκεί η οικογένεια. Δεν πρόκειται να έρθει στη ζωή. Δεν είναι μόνο η οικογένεια όμως που είναι οργισμένη. Και είναι μια τσακισμένη ζωή. Όλη η Ελλάδα είναι οργισμένη. Βέβαια, όλη η Ελλάδα. Αλλά έχουμε να κάνουμε με έναν τσακισμένο άνθρωπο. Δηλαδή, με έναν άνθρωπο που είναι τοξικομανής, βαριά τοξικομανής, που Ελεάνα, διόρθωσέ με, γυρνούσε, λέει, στα νεκροταφεία παιδιά και αν είναι δυνατόν έπαιρνε από τα καντιλάκια αυτά τα τσίγκινα και πήγαινε να τα πουλήσει για να πάρει τη δόση του. Δεν τον δικαιολογώ. Είναι ένας άδικος θάνατος. Ήταν μέσα, λοιπόν, για να μην κυκλοφορούσε ελεύθερος, για να πηγαίνει να σφάζει οποιαδήποτε κοπέλα πίσω στα νεκροταφεία. Ο άνθρωπος αυτός είχε συλληφθεί για κατοχή 37 κιλών χασίς. 37 κιλά δεν είναι χρήση. Εμπορία. Παιδιά, φυλακίστηκε και βγήκε. Έτσι. Και βγήκε το Μάιο του 2017. Ο αδερφός αυτό είπε. Βγήκε πριν από 4-5 μήνες. Πριν 5 μήνες. Και πήγε και έσφαξε τη Δώρα. Και μίλησε, Λεάνα, πριν για αυτοδικία και ότι δεν πρέπει να υπάρχει. Αλλά πώς να μην υπάρχει. Υπάρχει και θυμικό. Δηλαδή, είναι δυνατόν να βλέπεις τον άνθρωπο αυτό που έσφαξε την κόρη σου και να μην πας να του παγκαλίσεις. Παιδιά, χωρίς λόγο δηλαδή. Κάθε θάνατος είναι άδικος, αλλά αυτός είναι συγκλονιστικό. Παιδιά, είναι ανατριχιαστικές οι στιγμές αυτές. Όλος ο κόσμος νιώθει οργή, όχι μόνο. Σκεφτείτε η οικογένεια, αλλά όλος ο κόσμος. Όλος. Μα ήταν και απλός κόσμος, ήταν κόσμος που ήταν για άλλες υποθέσεις στη σχολή Ευελπίδων. Δεν ήταν μόνο η οικογένεια. Και βέβαια αυτό το δράμα, γιατί νομίζω δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να χάνει ο γονιός το παιδί του. Και για να μείνουμε σε το θέμα το δικαστικό, στο θέμα αυτό, είναι μια άλλη. Η οικογένεια αυτή τώρα, Ελένα. Η οικογένεια αυτή δεν ξέρω πώς μπορεί να σταθεί στα πόδια της. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν νομίζω ότι θα αποδείξουν ποτέ. Και παρόλα αυτά, εμένα μου είχε κάνει εντύπωση που βγαίνουν και μιλάνε στις κάμερες. Δηλαδή και ο πατέρας και η μητέρα και ο αδερφός βγαίνουν και μιλάνε στις κάμερες παρά τον πόνο τους για να δείξουν πόσο τρομερό ήταν αυτό που έγινε. Έτσι. Και για να μην υπάρξει κάποιο άλλο παιδί που θα έχει αυτό το τέλος το φρικτό. Και ερχόμαστε σε ένα άλλο θέμα που μονοπολεί επίσης από χθες τα άπαντα της Ελλάδας, είναι η αλήθεια. Δημήτρης Κουφοντίνας, ο εγκέφαλος.